Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Euronews. Υπό τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το αίτημα της Βόρειας Μακεδονίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα πιο πιεστικό. Τον Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντας το γεωστρατηγικό πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Για να γίνει ωστόσο αυτό, πρέπει η Σόφια και τα Σκόπια να ξεπεράσουν τις ιστορικές διαφορές τους. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Νικόλαο Τζιφάκη. Κύριε Τζιφάκη, καλώς ήλθατε στο Euronews. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διαφορές αυτές μεταξύ των Σκοπίων και της Σόφιας. Τις ιστορικές αυτές διαφορές, τι είναι αυτό που χωρίζει τις δύο αυτές χώρες? Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά από ζητήματα, τα οποία εγείρει η Βουλγαρία προκειμένου να συνενέσει στην έναρξη των ταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζητήματα αυτά αφορούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της θέσης της βουλγαρικής μειονότητας στη Βόρεια Μακεδονία και για τη μεταρρύθμιση αυτή ζητάει συνταγματική αναθεώρηση, την καταγραφή δηλαδή της μειονότητας στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Το δεύτερο ζήτημα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Φιλίας και Καλής Γειτονίας ανάμεσα στις δύο χώρες που υπεγράφει το 2017. Και ουσιαστικά το ζήτημα που είναι στο επίκεντρο είναι η λειτουργία της Επιτροπής για τη Μελέτη Ζητημάτων Ερμηνείας της Ιστορίας, ως προς περιστατικά στα οποία και οι δύο χώρες ανάγουν και τα δύο έθνη ανάγουν στη δική τους ιστορία. Και το τρίτο θέμα η Βουλγαρία το οποίο θέτει είναι ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Έρχεται λοιπόν η Βουλγαρία και λέει ότι εγώ θα συνενέσω στην έναρξη ταξιακών διαπραγματεύσεων αν ικανοποιηθούν αυτά τα ζητήματα και αν το ζήτημα π.χ. της εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλίας και Καλής Γειτονίας καταχωρηθεί στο διαπραγματευτικό πλαίσιο της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί συστηματικά την τυπική και ορθή εφαρμογή της Συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γαλλικής Προεδρίας πρόσφατα παρουσίασε μία πρόταση η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Θεωρήθηκε μάλιστα μία μεγάλη διπλωματική νίκη της Γαλλίας, του Παρισιού αυτή. Πώς λύνει το πρόβλημα αυτή η συμφωνία, τι προβλέπει? Η γαλλική πρόταση είναι ετεροβαρής. Έχει υιοθετήσει το σύνολο των βουλγαρικών αιτιάσεων και έρχεται και ουσιαστικά έχει προσπαθήσει η Βουλγαρία να πετύχει την άρση του βουλγαρικού βέτου, ικανοποιώντας και αποδεχόμενες τα δικά του ζητήματα. Η συμφωνία άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι βρίσκονται στη δύσκολη θέση διμερεί ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών να κοινοτικοποιούνται, να γίνονται δηλαδή ζητήματα που θα αφορούν την ταξιακή προοπτική της χώρας. Τι είναι αυτό δηλαδή στο οποίο αντιδρούν κυρίως τα Σκόπια? Και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ακόμα η στήριξη της κυβέρνησης είναι μεγάλη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, είναι αρκετά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το πιο εύκολο, το οποίο υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση στη χώρα. Θα μπορούσε δηλαδή να αναφερθεί στο Σύνταγμα η βουλγαρική μειονότητα. Όμως συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί πλειοψηφία, όπως είπα, 2/3. Και θα είναι μία ακόμα συνταγματική αναθεώρηση που καλείται να κάνει η χώρα πριν την έναρξη ταξιακών διαπραγματεύσεων μετά από αυτή που υποχρεώθηκε σε συνέπεια της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το δεύτερο ζήτημα είναι, όπως είπα και πριν, ότι έρχονται τα διμερή ζητήματα και ζητήματα ερμηνείας της ιστορίας, μία ταυτοτική διαφορά, και κινδυνεύουν να γίνουν μέρος του ενταξιακού πλαισίου της Βόρειας Μακεδονίας και να είναι η αιτία για την οποία θα κολλήσει πάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα η ενταξιακή πορεία της χώρας. Έτσι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοτικοποιεί και τις διαφορές αυτές και θα εξαρτηθεί η εισδοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συμφωνία σε ζητήματα που είναι πάρα πολύ λεπτά, είναι ευαίσθητα, αφορούν την ερμηνεία της ιστορίας και στα οποία δεν αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο. Έχετε δηλαδή και μας λέει σήμερα η Βόρεια Μακεδονία ότι εγώ αδικούμε
Έχω, πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ασυνεπής. Θεώρησε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτή ήταν τότε η περαιώς ατμόσφαιρα και η ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα ανοίξει η ενταξιακή προοπτική. Βλέπω μια νέα λίστα ζητημάτων. Τα ζητήματα αυτά δεν αφορούν κατά πόσο εγώ συμμορφώνομαι ως χώρα με τις απαιτήσεις ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ταυτόχρονα το βιώνουν αυτό ως μια άρνηση της διαφορετικότητάς τους. Ότι δεν έχουν δηλαδή το δικαίωμα να διατηρήσουν τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους γλώσσα, τη δική τους ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις στα Σκόπια, με διαδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται και στο επόμενο διάστημα. Ποια είναι η παρούσα στάση τώρα, δηλαδή, της κυβέρνησης, τι πρόκειται να γίνει, αφού η διαδικασία στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε, τι αναμένουμε να γίνει στα Σκόπια? Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν αρνητική. Ωστόσο, έχει σταλεί ένα δεύτερο έγγραφο, μια δεύτερη βελτιωμένη, αναθεωρημένη γαλλική πρόταση, την οποία η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας τείνουν να αποδεχτούν. Το κείμενο αυτό δεν έχει έρθει στη δημοσιότητα. Κατανοούμε ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τους επικριτές αυτού του κειμένου, από τους λόγους που το έχουν δει, αυτό θα λέγαμε cosmetic changes, οριακές διαφορές και όχι ουσιαστικές. Το βασικό επιχείρημα των υποστηριχτών της αποδοχής αυτής της πρότασης είναι ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και πρέπει να δώσουμε χώρο στην ελπίδα, στην ευκαιρία για να ξεκινήσουν αξιακές διαπραγματεύσεις. Όσοι ασκούν κριτική και βλέπετε και τις διαδηλώσεις που γίνονται, λένε ότι στην ουσία δεν επιλύουμε ένα πρόβλημα. Ερχόμαστε και, όπως είπα πριν, το κοινοτικοποιούμε, το καθιστούμε δηλαδή ευρωπαϊκό ζήτημα και δεν θα ξεκινήσουν ταξιακές διαπραγματεύσεις, διότι πολύ σύντομα θα ανακύψουν τα ζητήματα αυτά τα οποία καταγράφονται. Επίσης, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο για να κάνει συνταγματική αναθεώρηση και ούτε σε επόμενες εκλογές αναμένεται, όποιο και να το αποτέλεσμα, να προκύψει μια τόσο ισχυρή πλειοψηφία για να περάσει αυτή την αναθεώρηση. Άλλωστε, ήταν και προφανές ότι για το λόγο αυτό μετέβη στα Σκόπια και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο. Ζήτησε από την κυβέρνηση να αποδεχθεί την ευρωπαϊκή πρόταση. Η αντιπολίτευση στη Βόρεια Μακεδονία τι υποστηρίζει? Το ΒΜΡΟ, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, έχει ανοιχτά πάρει θέση επίσης υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, διαφωνεί στεναρά με τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρόταση. Τι υποστηρίζει, ποια είναι τα βασικά σημεία διαφωνίας του ΒΜΡΟ? Το ΒΜΡΟ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει και εκπροσωπεί την εθνικιστική τάση στην κοινωνία. Να θυμίσω ότι δεν έχει αποδεχτεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συχνά πυκνά ο πρόεδρος του αναφέρεται στη γειτονική χώρα ως Μακεδονία και προεκλογικά είχε πει ότι δεν θα πρόκειται να αναφερθεί στη χώρα του Βόρεια Μακεδονία. Άρα υπάρχει μια ευρύτερη στάση εναντίωσης αυτούς τους συμβασμούς που φέρνουν πιο κοντά την ευρωπαϊκή προοπτική. Απ' την άλλη μεριά, το να πεις ότι είμαι περισσένταξη στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίρρηση των προβλημάτων, καταλαβαίνουμε ότι είναι ουτοπικό. Υπό το πρίσμα όλων αυτών λοιπόν που συζητάμε, πώς βλέπετε εσείς το μέλλον των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας? Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να καμφθούν οι διαφορές και να ξεκινήσουν σύντομα? Καταρχήν να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια παταγώδη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζω πρώτο επιθετικό, είμαστε ασυνεπείς, διότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο. Η Βουλγαρία, τα ζητήματα που γίνει σήμερα δεν είναι νέα, θα μπορούσαν να τα γίνει από το 1992 μαζί με την Ελλάδα μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αντιθέτως, αυτά τα θέματα έχουν έρθει στο προσκήνιο ως εμπόδιο στην εξωτερική πορεία της χώρας τα τελευταία 2 χρόνια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ επιβαρυνθεί όλο αυτό το πλαίσιο από τις εξελίξεις που εσείς αναφέρατε στην εισαγωγή σας στην Ουκρανία. Για πολιτικούς και συμβολικούς λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρόνο εξπρες έδωσε καθεστώς υποψήφιος ένταξης χώρας στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Την ίδια στιγμή η Βόρεια Μακεδονία αισθάνεται και όχι αδίκως ότι αδικείται. Ότι δηλαδή η διαδικασία δεν είναι αξιοκρατική και δεν ακολουθεί κάποια κριτήρια τα οποία στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στη χώρα και πλέον και η Αλβανία, αφού με βάζουν στην παράμετρο μέσα, πιέζει την Βόρεια Μακεδονία και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θα καθυστερήσουμε άλλο. Αν δεν αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία, θα ζητούμε να αποχωριστούμε ως χώρες που θα ξεκινήσουν τις εξαγωγές διαπραγματεύσεις και η Αλβανία θα ξεκινήσει μόνη της. Για κακή λοιπόν τύχη της Βόρειας Μακεδονίας και λόγω της συγκυρίας βάζω και τον Ουκρανικό πόλεμο, αποτελεί μια περίπτωση στην οποία έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει πολύ κακή διαχείριση των συστημάτων αυτών. Δεν υπάρχει στην κοινωνία της δηλαδή η πεποίθηση
ότι ακόμα και αν γίνουν αυτά, ότι θα προχωρήσει την αξιακή τους προοπτική. Το γεγονός όμως ότι η Βουλγαρία έθεσε τα ζητήματα αυτά πριν από 2 χρόνια δεν αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μου μιλήσατε για ευρωπαϊκή αποτυχία. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Έχετε δίκιο. Η ευθύνη παρέμει πρώτα απ' όλα την Βουλγαρία. Ωστόσο, και η Βουλγαρία μαζί και ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είχαμε πει ξεκάθαρα το 2019, θα προχωρήσει η ταξιακή προοπτική της χώρας. Το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο αδυνατούν να λάβουν μια ομόφωνη απόφαση εξαιτίας της Βουλγαρίας, παρέμει το Συμβουλικό Σώμα. Η κοινωνία στη Βόρεια Μακεδονία τι λέει σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ακόμα υψηλά τα ποσοστά υποστήριξης? Τα ποσοστά είναι χαμηλά. Αν λάβουμε σαν σημείο αναφορά στο Βαλκανικό βαρόμετρο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο και το οποίο μετράει κάθε χρόνο, είναι μια καλή πηγή γιατί είναι μια επαναλαμβανόμενη σε αιτήσια βάση μέτρηση. Τα ποσοστά αναμονής θετικών αποτελεσμάτων για την οικονομία, για τη Βόρεια Μακεδονία, είναι περίπου στο 56-57%. Υπάρχει δηλαδή μια ισχυρή πλειοψηφία η οποία αναμένει την ευρωπαϊκή της προοπτική. Είναι χαμηλά τα ποσοστά αυτά και προφανώς όσο διατηρείται αυτή η εκκρεμότητα, επιτείνεται η κόπωση με την ενταξιακή διαδικασία και ο σκεπτικισμός στη γειτονική χώρα. Μας μιλήσατε για μια ετεροβαρή συμφωνία. Ποια πιστεύετε εσείς ότι θα είναι η λύση? Πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας? Η ιδανική λύση, αλλά τώρα θα μου πείτε, μιλάτε θεωρητικά, θα ήταν αυτά τα θέματα να μην τοποθετηθούν κάτω στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διμερείς διαφορές της χώρας αυτής. Και όπως και στο παρελθόν είχε γίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, τίθεται σε ομοιρία η ενταξιακή της προοπτική από μια χώρα εις βάρος των υπολείπων που θέλουν να προχωρήσουν. Άρα η ιδανική λύση είναι αυτά τα θέματα να μην τοποθετηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Μια πιο πρακτική λύση θα ήταν η Βουλγαρία να θέσει αυτά τα ζητήματα προς το τέλος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κοντά δηλαδή στη διαδικασία της ολοκλήρωσης και πλην την κύρωση της συμφωνίας προσχώρησης, όπου εκεί θα ήταν πολύ πιο ρεαλιστική η ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, θα ήταν πολύ πιο χειροπιαστή από ό,τι είναι σήμερα και θα υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα από την όποια κυβέρνηση τότε να αναλάβει το πολιτικό κόστος των μεταρρυθμίσεων αυτών. Σήμερα δηλαδή καλείται η όποια κυβέρνηση στα Σκόπια, η σημερινή, αν γίνουν εκλογές οι επόμενοι, να δεχτεί επώδυνους συμβασμούς χωρίς να έχει τη βεβαιότητα ότι θα προχωρήσει έστω και λίγο η ενταξιακή της προοπτική. Ουσιαστικά, δηλαδή, και σήμερα στη γειτονική χώρα υπάρχει ένας αναθεωρητισμός που λέει ότι γιατί μήπως δεν κάναμε καλά που υπογράψαμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι αποκομίσαμε, δεν έχουμε πάρει τίποτα χειροπιαστό, όμως εμείς υποχρεωθήκαμε να κάνουμε μια σειρά από αλλαγές επώδυνες σε θέματα που για μας αφορούν τον προσδιορισμό μας. Δημιουργεί δηλαδή μια ευρύτερη πολιτική αναταραχή στην γειτονική χώρα. Κύριε Τσιφάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.